Θα ξεκινήσει, θα έχουν μια εντελώς διαφορετική εκπομπή. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αλλαγή. Πάμε όμως λίγο πίσω, πάμε λίγο στο Καμπουράκι που αναφερόμασταν. Γιατί τόσο ο Καμπουράκης, όσο και ο Στάθης. Ο Στάθης. Mm-hmm. Ο Παναγιώτης Στάθης. Παναγιώτης Στάθης. Πάνε όλοι και οι δυο τους πάνε στο Open. Όπως και ο Στραβελάκης. Και ο Στραβελάκης. Ο Στραβελάκης, βέβαια, εκτός από το Δελτίο Ειδήσεων, θα έχει και έναν άλλον χαρακτήρα μέσα στο κανάλι. Ναι. Μέχρι τελευταία στιγμή, λοιπόν, περιμέναμε να πέσουν και οι υπογραφές. Ο Στάθης σε ποιο κανάλι ήταν? Στον Αντένα. Στον Αντένα, ναι, και πήγε στο Open. Ο ναι. Καμπουράκης από το Sky πάει στο Open και επισήμως τον καθώς βγήκε και η επίσημη ανακοίνωση. Ναι. Μάλιστα, ήδη ετοιμάζονται να γυρίσουν και το τρέιλερ για την εκπομπή, τα σχετικά ναι. τρέιλερ. Θα είναι καθημερινό, 7 με 10. Μαζί θα έχουν την ενημέρωση. Στραβελάκης. Όχι. Καμπουράκης και Στάθης. Όσον αφορά το Στραβελάκη, ο Νίκος Στραβελάκης αναλαμβάνει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων τα Σαββατοκύριακα. Ναι. Θα έχει και κάποια εβδομαδιαία πολιτική εκπομπή. Ναι. Και θα είναι, και ήδη έχει ξεκινήσει να είναι παρόν και σε κάθε σύσκεψη που γίνεται στο κανάλι, καθώς θα έχει και έναν χαρακτήρα θεσμικού πόστου έχει αναλάβει. Να πούμε κάτι, ότι ο Νίκος Στραβελάκης είχε πάει στον Sky. Ναι. Για ποιο λόγο? Ο Sky πριν αρκετά χρόνια, όταν πήγε ο Στραβελάκης, ήθελε να φτιάξει ένα καινούργιο ενημερωτικό κανάλι, το οποίο θα θυμίζει το CNN και θα έχει 24-24 ειδήσεις. Όταν του είχε γίνει η πρόταση λοιπόν του Στραβελάκη, ήταν για να αναλάβει το στήσιμο, την οργάνωση και ό,τι αφορούσε το συγκεκριμένο αδερφάκι του Sky, που θα θύμιζε CNN. Γι' αυτό το λόγο είχε πάει στο Sky. Να όμως που δεν έγινε δουλειά. Να όμως που γίνανε όλα αυτά που συνέβησαν με μνημόνια, με το ένα, με το άλλο, πήρε πίσω την ιδέα αυτή ο Αλαφούζος και χρησιμοποιήθηκε ο Στραβελάκης στο συγκεκριμένο πόστο που τον βλέπατε. Τώρα εδώ πάει με πιο δυνατά χαρτιά, πιο ισχυρός στο Open να κάνει τη δουλειά που δεν έκανε στον Όμιλο Αλαφούζο.